Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν είπε ο κύριος Κοντονής εχθές στο δελτίο. Ο κύριος Κοντονής έκανε μεταξύ άλλων αναφορά και στο αν θα καταθέσουν και υπό ποιο καθεστώς θα καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Για να ακούσουμε τι είπε. Όσο θα προχωράει η έρευνα, τόσο θα αποκαλύπτονται σκοτεινές πλευρές αυτής της υπόθεσης, αυτού του τεράστιου σκανδάλου, οι οποίες δεν αποκλείεται να ανεβάζουν κάθε φορά τη ζημία του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή το φόρο αίματος που πλήρωσε ο ελληνικός λαός αυτά τα χρόνια. Και είναι αυτονόητο ότι αυτή την τεράστια ζημία το ελληνικό κράτος θα πρέπει να την αναζητήσει δικαστικά. Εσείς δηλαδή είστε υπέρ της άποψης ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταθέσουν στην προανακριτική? Εάν το κρίνει η προανακριτική επιτροπή με βάση τα στοιχεία και μπει σε περαιτέρω έρευνα, βεβαίως θα την πρέπει και αυτοί να καταθέσουν. Με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις προστασίας. Εκτός όμως από τον κύριο Κοντονή, χθες το δελτίο είχε πάρα πολύ ζουμί. Μίλησε εδώ στον Αλφα και στον Αντώνη Σρόιτερ και ο κύριος Βενιζέλος, ένας εκ των θυγόμενων. Του ευτελισμού της χώρας θα τιμωρηθούν. Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω ότι δεν είναι στη γραμμή ειδικό δικαστήριο που ακούσαμε από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βενιζέλος. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια σκευωρία κατά των πολιτικών αντιπάλων. Εξήγησα τι σημαίνει να στοχοποιείς Σαμαρά, Βενιζέλο, Βενιζέλο, Σαμαρά. Στουρνάρα, Αβραμόπουλο για να σου αδειάσει τη θέση για στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτούς βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, βάζω το χέρι μου στη φωτιά για όλους τους ανθρώπους στους οποίους πιστεύω και με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Για αυτούς, λέω. Με αυτούς που έχω συνεργαστεί στις κυβερνήσεις, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Το βάζετε. Με αυτούς που έχω συνεργαστεί στις κυβερνήσεις. Γιατί σας ρωτάω? Γιατί αν γυρίζαμε λίγο δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τους γιατρούς. Δεν μπορώ να βάλω τα χέρια μου στη φωτιά για τους υπαλλήλους. Μιλάω για τα πολιτικά για τα στελέχη, πρόσωπα. Για τα πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια. Και έχει και ένα αρνητικό παρελθόν η Βουλή. Γιατί σας θυμίζω ότι κάποτε. Μπορώ να μην βάλω το χέρι μου στη φωτιά για τον πικραμένο. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να τιμωρηθούν οι ένοχοι του ευτελισμού της χώρας. Πώς θα γίνει γιατί πρακτικά? Γιατί εδώ δεν ευτελίζονται πρόσωπα. Ευτελίζεται η χώρα διεθνώς και υπονομεύεται η οικονομία και η μοίρα των παιδιών μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που είναι μαζί μας συνυπήρξε με τον κύριο Βενιζέλο. Άρα θεωρητικά βάζει το χέρι του στη φωτιά και για εσάς, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλημέρα και στη Λόρα Ιωάννου. Καταρχάς, νομίζω ότι η υπόθεση Νοβάρτης έχει αλλάξει από το πώς ήταν πριν από μια εβδομάδα. Πριν από μια εβδομάδα, εμείς τα 10, ας το πούμε, κατονομαζόμενα από τους ψευδομάρτυρες πρόσωπα, ήμασταν υποτίθεται υπό μία έννοια υποκατηγορία. Ναι. Όχι. Εντάξει. Ναι, υπό μία έννοια υποκατηγορία. Εντάξει. Μετά τη συζήτηση στη Βουλή την Τετάρτη, όπου ούτε ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να εκφράσει μία κατηγορία εναντίον κανενός εξημών, και που ο κύριος Τσίπρας ήρθε και μίλησε μια συζήτηση για τη ίσας προκατακτικής επιτροπής. Δηλαδή, σε μια συζήτηση κατά την οποία η Βουλή εκτελεί ρόλο εισαγγελέα και η επιτροπή αυτή έχει στόχο την άσκηση ποινικών διώξεων, είπε. Δεν μιλάω για ποινικές ευθύνες, αλλά για πολιτικές. Άρα, κατά το λαϊκό λεγόμενο για να μας καταλάβουν στο καφενείο, τρίχες κατσαρές, είπε ο κύριος Τσίπρας. Μετά από αυτό, και στο μέτρο που με αφορά, πιστεύω ότι η ομιλία μου απήντησε μία προς μία από τις κατηγορίες συγκεκριμένα εκτενώς. Γι' αυτό και όταν βγήκα έξω, πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και τους ευχαριστώ γι' αυτό, ακόμα και πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν και μου είπαν ότι δεν άφησες καμία αμφιβολία και δεν έχουμε καμία αμφιβολία την αθότητά σου. Μας ζήτησαν όμως από ό,τι φαίνεται από το σκορ που ψηφίσουν. Συγκεντρώσατε. Μας ζήτησαν να με ψηφίσουν. Εντάξει, άμα δεν το ζητούσατε δεν θα σας ψήφισαν. Όχι μόνο το ζήτησα. Εγώ ζήτησα να μου απαγγείλουν και την απιστία. Που δεν γιατί εγώ θέλω να δικαστώ. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Για να δικαστώ πρέπει η προκαταρκτική επιτροπή να μου ασκήσει δίωξη. Ναι. Ώστε εγώ μετά να κάνω τη χρήση του νόμου Καστανίδη που επιτρέπει να καταθέσω έγγραφο που θα καταθέσω, δεσμεύομαι, που θα λέει ότι πρέπει να συσταθεί ειδικό δικαστήριο που αυτό δεν θα εξετάσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παράξει αποτέλεσμα. Εάν όμως η Επιτροπή συσταθεί για τυπικούς λόγους και κλείσει, τότε εγώ δεν θα μπορώ να δικαστώ. Και τι θα κάνετε και σε αυτή την περίπτωση? Μα δεν μπορώ να δικαστώ μετά. Αυτό πάει τελείως, το συγκαλύψαμε. Εάν η κυβέρνηση, λοιπόν, άρα μένει η λάσπη σε εσάς, λέτε, σε αυτή την περίπτωση. Μα δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι έχουν στήσει από την αρχή ο Παπαγγελόπουλος με όλους τους συνεργάτες του. Δεν έχετε καταλάβει, και ο Τσίπρα φυσικά. Δεν έχετε καταλάβει. Δύο δρόμους έχει ζωή. Και κοιτάω τον ελληνικό λαό στα μάτια. Ο ένας αυτή η επιτροπή να κάνει κανονικά τη δουλειά της. Να προσκληθούν οι μάρτυρες και οι ψευδομάρτυρες και οι υπόλοιποι. Με κουκούλα θέλουν, όπως είπε ο κ. Κοντονής προλίγου. Εγώ δέχομαι και με κουκούλα να έρθουν. Εγώ θέλω να είμαι απέναντί τους, αυτή να είναι με το μικρόφωνο, και να πω στην κυρία Κελέση, το ψευδόνυμό της είναι, δείξτε μου πότε έδωσα 65 εκατομμύρια μέχρι 39 του, που λέτε στην κατάθεσή σας και πήρα εγώ τα λεφτά. Ποιος σας το είπε?
πότε τα πήρα, τι χρώμα είχε βαλίτσα. Ακούστε. Κύριε Γεωργιάδη, χίλια συγγνώμη, να πάμε λίγο στο διατάφτα. Μην με διακόψει, γιατί θα το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, το εάν η Επιτροπή κάνει κανονικά τη δουλειά της, θα την κάνει. Δύο δρόμους είχε εκεί. Ή θα καταλήξει ένα απόσπασμα που θα λέει. Υπάρχουν ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης, αλλά λόγος παραγραφής δεν μπορεί να ασκηθεί και τότε εγώ θα καταθέσω χαρτί κατά το Σύνταγμα και τον νόμο Καστανίδη. Και θα πω, δεν θέλω παραγραφή. Θέλω να γίνει ειδικό δικαστήριο και να δικαστώ επί της ουσίας. Μάλιστα. Ή να πει η Επιτροπή δεν υπάρχουν ενδείξεις ποινικής δίωξης, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν αφωνόμαστε λόγω παραγραφής, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις. Όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ενός μηνός, όπου στην πραγματικότητα, αφήστε με να προλάβω κι εγώ να ρωτήσω. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνετε τώρα. Καλά καταλαβαίνετε. Είμαι στο Πανελλήνιο την τιμιότητά μου. Θα τους δώρω. Δεν θα μου γλιτώσει το έλεγχο από αυτούς. Ο Τσίπρα πρώτος από όλους. Ο άθλιος και αγρίος θα του δώσετε. Είπατε μια μεγάλη κουβέντα στην ομιλία σας. Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην λογοδοτήσει για αυτό που έκανε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν έχει καταλάβει που έπλεξε. Ειδικά ο Τσίπρας που είναι διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι. Τι εννοείται διαφθαρμένος ο πρωθυπουργός? Λέτε να μην ξέρω εγώ αν τα παίρνει ο Τσίπρας. Από πού θα τα δείτε στην Επιτροπή, θα τα πάω. Ας λειτουργήσει η Επιτροπή. Ας λειτουργήσει η Επιτροπή και θα δείτε. Μισό λεπτάκι. Αφήστε με ένα λεπτό. Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Θα τα πω στην προκαταρτική. Δεν μπορεί να έρχεστε και να λέτε ότι θα παίρνει ο πρωθυπουργός. Θα τα πω. Δεν κατάλαβα. Για πρωθυπουργό δεν λένε ότι τα παίρνει. Ωραία, από πού τα παίρνει? Λοιπόν, δεν έβαλε ο κ. Παπαγγελόπουλο να πούνε. Ναι, αλλά εκεί υπάρχουν μαρτυρίες. Εσείς από πού το λέτε αυτό? Ξέρετε αυτό πάνε. Δεν οφείλω εγώ να τους ξέρω. Η δικαιοσύνη τους εξετάζει. Μόνο πολλά και εσεί από πού έχετε στοιχεία. Από πού τα παίρνει? Όχι, δεν θα πω εδώ. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε τώρα. Στην προκαταρτική. Όταν ανοίξει και δουλέψει. Εγώ θα καταθέσω ενόρκως αυτά που γνωρίζω. Για το ποιοι φαρμακοβιομήχανοι ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ ή τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω τώρα πώς, θα το δούμε. Θα το δούμε. Άλλο ενίσχυσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε. Εγώ δεν έχω. Ακούστε. Επειδή εγώ δεν χρωστώ σε κανέναν και επειδή εμένα δεν μπορούν να μου βρουν μισό ευρώ και επειδή έχω, ό,τι έχω δουλέψει στη ζωή μου και το έχω βγάλει με υδρότα, δεν θα επιτρέψω σε ένα παλιόπεδο που πήρε την εξουσία με κατάλληλε και ψέματα να παίξει με τιμή και την υπόλοιψή μου. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και μην νομίζει κανένα ότι είναι ο Πολάκης ή ότι είναι ο Παπαγγελόπουλος. Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος. Το κατηγορείτε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Για άλλη εκτελεστικά όργανα. Κύριε Γεωργιάδη, ο Τσίπρας. Εσείς βλέπετε στον Τσίπρα ένα γλυκό πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που βλέπετε, το λέω εδώ στη τηλεόραση του Α. Το πραγματικό πρόσωπο του Τσίπρα, παίξτε το βίντεο, είναι όταν στην κυρία Τσικρίκα εκεί με τις άδειες, τόλμησε να του κάνει την ερώτηση για το πώς θα χάσει τη δουλειά της και πώς έφυγε ξαφνικά η μάσκα του καλού παιδιού και ας να τη βρίζει. Που θα έχανε τη δουλειά της. Ο πραγματικός Τσίπρας είναι ο Πολάκης. Mm-hmm. Κανένας άνθρωπος αξιοπρεπής δεν θα άφηνε τον Πολάκη Υπουργό Υγείας όταν απεδείχθη πλέον περίτρανα ότι συγκάλυψε το θάνατο ενός τετράχρονου παιδιού. Ψεύτηκα τα δάκρυά σας, είπε ο κ. Πολάκης σήμερα στο Facebook. Για το τετράχρονο παιδί. Κύριε Γεωργιάδη, είπατε θα καταθέσετε στοιχεία. Μισό λεπτό. Στοιχεία που θα αποδεικνύουν. Όχι στοιχεία, μαρτυρίες. Μαρτυρίες που έχουν φτάσει στην αντίληψή μου, φυσικά. Και που θα αποδεικνύουν. Μαρτυρίες που έφτασαν στην αντίληψή μου. Και θα βάλουμε μετά τους νόμους που καταψήφισε ο Τσίπρας. Πότε έφτασαν οι μαρτυρίες στην αντίληψή μου αυτό και θα καταλάβει ακόμα περίπτωση πρόκειται. Αυτό μοιάζει λίγο με αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Σαμαράς από το Βήμα. Ο κύριος Τσίπρας κατέθεσα χθες στη Βουλή και δεν τόλμησα να με διαψεύσει ο Τσίπρας. Εγώ κατέθεσα στη Βουλή το δελτίο τύπου του κυρίου Φρουζή το Νοέμβριο του 2013 που ζητούσε την παρέτησή μου, που έλεγε ότι κατεβάζω υπερβολικά τις τιμές της Νοβάρτης σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και μετά τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος υποστήριζε τις θέσεις του κυρίου Φρουζή και των λοιπών φαρμακοβιομηχάνων, και ζητούσε ο κύριος Τσίπρας 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για τους βιομηχάνους. Σημειώστε ότι σε όλα αυτά που κατέθεσα εγγράφω στη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του δεν τόλμησε να τα σχολιάσει ούτε κατά ένα δευτερόλεπτο. Άρα στη Βουλή των Ελλήνων, για να το καταλάβει ο λαός που μας βλέπει, ο εκπρόσωπος των συμφερόντων των φαρμακοβιομηχάνων ήταν ο Τσίπρας, όχι ο Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, θα πάτε να κάνετε, τώρα μας λέτε, δωρεάν, αν το έκανε δωρεάν,
ή αν το έκανε γιατί τα έπαιρνε, κύριε Ιωάννου, θα το δούμε στην πορεία της έρευνας. Κύριε Γεωργιάδη, στην πραγματικότητα κάνετε το ίδιο πράγμα που τους κατηγορείτε ότι κάνουν και σε εσάς. Δηλαδή, λέτε ότι θα πάτε στην Επιτροπή και θα επικαλεστείτε μαρτυρίες που έχουν περιέλθει στην. Όχι εσείς, αλλά μου λέτε για κάποιους μάρτυρες που έχουν περιέλθει. Εγώ είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης και δεν φοράω κουκούλα. Άρα λέτε ότι έχετε στοιχεία που αποδεικνύουν όλα αυτά. Γιατί δεν το λέγατε έτσι. Ότι υπάρχει συναλλαγή. Τώρα λέτε μπορεί να μην έχει γίνει συναλλαγή. Όταν ήμουνα υπουργός και έχω πράξεις πολιτικές του Τσίπρα όπου συμπίπταν με αυτά που λέγανε οι άνθρωποι. Έχω καλύτερα στοιχεία του κουλοφόρου. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν διαδρομές χρήματος όπως και σε εσάς και στη δική σας περίπτωση. Βεβαίως και σε εσάς πρέπει να υπάρχει διαδρομή χρήματος. Αυτά έλειπε. Που είπαν για μένα ανοίγουν οι λογαριασμοί μου. Και ελέγχω από την αρχή και το ξέπλαν του πρώτου χρήματος. Δεν είναι έτσι. Το ζητήσατε εσείς, είπατε ότι είναι όλα. Τώρα με αυτά που θα πω εγώ και τον Τσίπρα και τον Παπά και τον Καμένο στην Επιτροπή. Α, και για τον Παπά και τον Καμένο. Θα ανοίξουν οι λογαριασμοί του Τσίπρα, του Παπά και του Καμένου και θα ελεγχθούν από την αρχή για το ξένο δρόμο χρήματος. Οι τρεις αυτοί θεωρείτε ότι είχαν κάποια συνεργασία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν ζητάω για μένα διακριτική μεταχείριση. Ζητάω για τον Τσίπρα την ίδια μεταχείριση που θα έχω εγώ. Θέλω να ρωτήσω επίσης. Τελειωμένα πράγματα. Ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να σπηλώσει πολιτικούς αντιπάλους. Ναι. Αποφάσισε να κάνει κάτι που κανένα στο παρελθόν δεν είχε τολμήσει. Αφού στην Ελλάδα πια οι πολιτικοί διασύρονται με την πιθανότητα, με το πιστεύω, με το νομίζω. Θα το κάνετε κι εσείς, αυτό μας λέτε. Αφού η πιθανότητα, το πιστεύω και το νομίζω, θέτουν υποκατηγορία τον Άδων Γεωργιάδη, η πιθανότητα, το πιστεύω και το νομίζω, θα θέσουν υποκατηγορία τον Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Γεωργιάδη, ναι, μην με διακόψεις. Και αφήνω την πιθανότητα. Το πιστεύω και το νομίζω. Ανοίγουν λογαριασμοί του Άδων Γεωργιάδη και καλώς να ανοίξουν. Με την πιθανότητα, το πιστεύω και το νομίζω, θα ανοίξουν και του Τσίπρα. Τελεία και παύλα. Να σας κάνω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Για μην μας το παίζει καθαρός ο Τσίπρας, ο τελευταίος στην Ελλάδα που μπορεί να το παίζει καθαρός είναι ο Τσίπρας. Ο τελευταίος. Το είπατε, δύο πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για τώρα. Πρώτον, αν η Επιτροπή κλείσει άρον-άρον, τι θα κάνετε, πώς θα αντιδράσετε. Δεν θα κάνετε τίποτα. Τι θα κάνετε. Και δεύτερον, με κατηγορεί η κυρία Τουλουπάκη εμέσως ότι μπορεί και να δέρνω. Πρέπει να αλλάξει χέρια δικογραφία. Πρέπει να αλλάξει χέρια δικογραφία, κύριε. Αυτό είναι θέμα. Να εξαιρεθεί η κυρία Τουλουπάκη. Μισό λεπτό. Γιατί συζητάμε. Το λέμε γιατί ο κύριος Αθανασίου έκανε μια εκτίμηση, βέβαια. Είπε μια γνώμη επί των μηνύσεων που έχουν κατατεθεί όμως αποθυγόμενους και είπε ότι ναι, πιθανώς να ήταν καλό να αλλάξει χέρια δικογραφία. Πριν από λίγο υπήρχε ανακοίνωση της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων. Ναι. Πριν από λίγο, πριν από εδώ. Η καινούργια ανακοίνωση. Νομίζω είναι μια συνέντευξη ενός. Ναι, συνέντευξη. Τι έχει συμβεί. Σε όλες τις μεγάλες υποθέσεις στην Ελλάδα, σε όλες, από το 1950 μέχρι σήμερα, σε όλες, όταν μια υπόθεση παίρνει μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον, συνέρχεται η ολομέλεια του εφετείου και ανατίθεται η υπόθεση σε εφέτη ανακριτή. Σε όλες. Δεν υπάρχει μία που να μην έχει γίνει. Σε όλες. Κάποια στιγμή πριν από λίγες μέρες οι εφέτες άρχισαν να συζητάνε το ενδεχόμενο αυτό που έχει γίνει σε όλες τις προηγούμενες να γίνει για την Οβάρτης. Με το που ακούστηκε αυτό, η κυρία Θάνου, προσέξτε, η κυρία Θάνου δεν είναι πλέον η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ναι. Η κυρία Θάνου είναι διευθύντρια του νομικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα. Βγήκε και είπε ότι αυτό δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή η κυρία Θάνου ως Μέγαρο Μαξίμου βγήκε και είπε, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου είπε, δηλαδή ο Τσίπρας είπε, ότι είναι παράνομο να πάρουν από την Τουλουπάκη το φάκελο. Ναι. Ερώτηση. Αν πω εγώ κάτι κατά της κυρίας Τουλουπάκη για την προδικασία που δεν τήρησε σωστά, όπως έχει αποδειχθεί πλέον περίτρανα, είναι παρέμβαση δικαιοσύνη. Είναι. Αλλά αν πει το Μέγαρο Μαξίμου για της κυρίας Θάνου κάτι για την κυρία Τουλουπάκη υπέρ της ή κατά των εφετών, δεν είναι παρέμβαση. Εξαίρεση. Αυτό σας είναι δώσω. Όχι. Εγώ δεν θα ανακατευτώ καθόλου. Θέλω να ρωτήσω. Όμως δεν μπορώ ως πολίτης να μην αναρωτηθώ. Σήμερα είδα τον κύριο Πετρόπουλο της Αυγής, ναι, στον κύριο Παπαδάκη, να τσακώνεται με τον εκπρόσωπο τύπου της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων. Πρόσκειται τώρα. Ένας δημοσιογράφος της Αυγής εξέφραζε νομική άποψη στον εφέτη. Μα τώρα αυτό που γίνεται. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν έχω καταλάβει. Για ποιο λόγο ξαφνικά η Αυγή και το Μέγαρο Μαξίμου έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να μείνει υποχρεωτικά ο φάκελος στην κυρία Τουλουπάκη. Εγώ λέω κανένα λάθος. Κύριε Γεωργιάδη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι, αλλά πρέπει δηλαδή, να μπορούμε να ρωτάμε, το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν εμπιστεύεται 350 εφέτες να αποφασίσουν. Αυτό λέει. Όχι, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι τρομοκρατείτε τους δικαστές και δεν θέλετε να προχωρήσει η έρευνα. Γι' αυτό σας ρωτάω να ζητήσετε έτσι. Εάν οι δικαστές πούν πρέπει να το συνεχίσει η κυρία Τουλουπάκη. Είναι θέμα παρακαλώ των πολύ να με καλέσει η κυρία λοιπόν, Τουλουπάκη. Εσείς απλώς θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Αν τίθεται
Εντάξει, αλλά υπάρχει ένα χρόνο πεπερασμένο. Να βγάλω αυτά. Ναι, μισό λεπτό. Θέλω να σα ρωτήσω για αρχή αν υπάρχει θέμα με τον κύριο Σαλμά. Φαίνεται ότι σαν να συμβαίνει κάτι περίεργο με τον κύριο Σαλμά. Έχω αποκαλύψει από προχθές και είδα και σήμερα τον πατέρα και συγκινήθηκα που βγήκε στο Sky, αν θυμάμαι καλά. Ναι, στον κύριο Οικονόμου και στην κυρία Σασοπούλου. Ότι συγκάλυψαν το θάνατο ενός τετράχρονου παιδιού. Ναι, να το δούμε το διάλογο. Δεν μιλάτε για αυτό που σας ρώτησα όμως. Κρυμμένο. Μα τι λέτε, δεν είναι. Αυτά τα θέσα από εμένα στη Βουλή. Είναι κατατεθειμένα από μένα. Τα έχω τα απόγευμα και τα κατέθεσα. Γιατί το διαψεύδει εκείνη. Δεν το διαψεύδει. Όχι, αλλά στην πρώτη ανακοίνωση είπε. Στην πρώτη ανακοίνωση είπε ότι έμειναν στο ΣΕΙΠ και δεν πήγαν σε αυτήν. Και θα ερευνήσει γιατί. Και την επόμενη μέρα το άλλαξε. Και είπε ότι είχε ενημερωθεί κατά την πορεία των ερευνών, αλλά για τυπικούς λόγους κτλ. Ο κύριος Πολάκης πάντως βγήκε στο Facebook τώρα και είπε ότι ήταν ψεύτικα τα δάκρυά σας για το τετράχρονο. Ο κύριος, ακούστε τώρα τι λέει ο κύριος Πολάκης, να το καταλάβει ο κόμος και κυρίως οι γονείς που με βλέπουν. Οι γονείς που να καταλάβουν αυτό. Γιατί κάπου πάμε συμπαθεί, να με αντιπαθεί. Να είναι ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ΑΝΕΛ, να είναι ΚΚΕ, να είναι Χρυσή Αυγή, να είναι ό,τι θέλει. Αλλά γονείς είμαστε όλοι όσοι έχουμε παιδιά. Ακούστε. Πεθαίνει ένα τετράχρονο παιδί. Εμπλέκεται η αναισθησιολόγος που την χάνει, είναι πρώτη ξαδέλφη του Υπουργού. Ναι, την ξέρω την ιστορία. Είναι η κυρία Νεκταρία Πολάκη. Είσαι ο Υπουργός Πολάκης και την έρευνα την κάνει το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας που εποπτεύεται από σένα. Από σένα. Ναι. Το σώμα αυτό βγάζει πόρισμα μετά από μερικούς μήνες και προσέξτε, έχει όλες τις ευθύνες, πολύ βαριές ευθύνες. Αν διαβάσετε το πρόβλημα, θα ανατριχιάσετε. Κατά τη κυρία Πολάκη, τη πρώτου βαθμού συγγενούς του κυρίου Πολάκη. Προσέξτε τώρα. Λέει ο Πολάκης, αν πει ένας ότι εγώ πήρα τηλέφωνο για να μην βγει το πόρισμα, θα παραιτηθώ. Συγγνώμη, υπάρχει ένας γονέας που με βλέπει τώρα και μπορεί να πιστέψει ότι ο Πολάκης που εποπτεύει σε μία έκθεση που αφορά τη συγγενή του και έχει μείνει στο σιρτάρι 26 μήνες. Μπορεί να μην το ξέρει. Αλλά είναι υπόθεση όμως αυτό. Δεν μπορούμε να το πάρουμε. Όπως είναι υπόθεση και για εσάς όλα αυτά. Εγώ έχω προκαταρτική επιτροπή για υπόθεση, αλλά τον Πολάκη να μην το πω στην τηλεόραση. Ακούστε τώρα. Και το ακόμα χειρότερο. Γιατί αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί μιλάω για συγκάλυψη ευθέως. Και το ποιες είναι οι ευθύνες κυρίας Παπασπύρου θα το δούμε. Ακούστε γιατί. Γιατί η ίδια επιθεωρήτρια, με την ίδια εντολή ελέγχου, άρα όχι με νέα στοιχεία, αναγκάστηκε να γράψει μετά από ένα χρόνο καινούριο πόρισμα. Πιο live. Είναι δύο τα πορίσματα. Μα είναι δυνατόν με τα ίδια πραγματικά περιστατικά και τις ίδιες καταθέσεις να γράψει επιθεωρήτρια δύο πορίσματα. Ακούστε τώρα ένα τελευταίο. Αυτό δεν ακούσει παρακαλώ πολύ. Χθες κυρία Παπασπύρου στο Real FM. Αυτό πρέπει να κλείσουμε, ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι πολύ βασικό, θα σου πω. Ναι. Χθες κυρία Παπασπύρου στο Real FM, γιατί έχω κάνει καταγγελίες συγκεκριμένες για τον κύριο Πολάκη για 8 εκατομμύρια που έχει δώσει στην εταιρεία φύλαξη του Κελπνό εκτός δημοσίου λογιστικού παράνομα. Ναι. Αυτό για να καταλάβετε τι θα πει που σας τι λέω είπε, τώρα. Κυρία, είναι 5 με 20 χρόνια φυλακή. 5 με 20 χρόνια φυλακή. Δεν υπάρχει καμία απόφαση. Ευθύνεται ο πρόεδρος του Κελπνό, κύριος Ρόζενμπεργκ. Όσα μέλη. Αυτά θα σα πω είναι σημαντικά. Ακούστε, αφήστε να δημιουργήσω το γεγονό σήμερα. Ναι, αλλά πείτε το γιατί θα πέσει ξανά. Δεν θα χάνετε τώρα. Χάνουμε χρόνο. Αυτοί που ευθύνονται για αυτά τα 8 εκατομμύρια είναι ο πρόεδρος του ΔΟΥΣΟΥ του Κελπνό, κ. Ρόζενμπεργκ, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν υπογράψει. Του κατηγορείτε τώρα. Σα το λέω διότι από ό,τι μαθαίνω, η σύζυγος του κυρίου Φλαμπουράρη, η οποία είναι μέλος του ΔΟΥΣΟΥ του Κελπνό, δεν έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη απόφαση. Αρνήθηκε να υπογράψει. Άρα ο Φλαμπουράρης και η οικογένειά του δεν καλύπτουν τον Πολάκη. Προσέξτε τώρα. Τα καταγγείλετε αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Τα έχω καταγγείλει στην εξαρτητική εγγράφο. Δηλαδή, τι θα γίνει. Προφανώς. Τα έχω καταθέσει στην εξαρτητική εγγράφο. Τα έχουν καταθέσει στην εισαγγελέα διαφθορά. Άρα ερευνούνται. Οι εργαζόμενοι δεν ερευνάτε τίποτα. Δεν το πρόβλημα. Δεν γίνεται. Δεν ερευνάτε. Θα ερευνηθούν όμως. Γιατί η κυρία Παπασπύρου είπε χθες ναι, ότι έχει δώσει εντολή από τις 12 Δεκεμβρίου ναι. να πάει στο Κελπνό μεικτό κλιμάκιο ελέγχου για πάει. Να ελέγξει αυτές τις καταγγελίες. Και δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει. Μάλιστα. Και έχουμε Φεβρουάριο. Ενημερώνω λοιπόν την κυρία Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοίκησης, κυρία Παπασπύρου, ότι το μεικτό κλιμάκιο ελέγχου που ανακοίνωσε η ίδια ότι έχει στείλει στο Κελπνό από τις 12 Δεκεμβρίου για να ερευνήσει τα 8 εκατομμύρια που παράνομα έχει δώσει ο Πολάκης, δεν έχει πάει ακόμα. Πάντως για τον κύριο Σαλμά, μας είπατε κάτι να που να πάει είναι, αύριο είναι το μικρό κλιμάκιο ελέγχου. Τη Δευτέρα το μικρό κλιμάκιο ελέγχου, τη Τρίτη το μικρό κλιμάκιο ελέγχου, γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει ότι εκτός από τα πιστεύω, εκτός από τα νομίζω, εκτός από τα ίσως,
Υπάρχουν πραγματικά 8 εκατομμύρια που έχουν δοθεί παράνομα με εντολή Πολάκη. Δεν μας είστε καλά. Ένας αγγελέας στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μην το ψάχνει. Αφού το λέω επωνύμως και δημόσια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Αποφύγατε να απαντήσετε και τον κύριο Σαλμά. Και μοιραία τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Αλλά αποφύγατε να το απαντήσετε. Θα δώσουμε άλλο ραντεβού όμως και θα έρθετε. Υπάρχει κάτι εκεί. Ο κύριος Σαλμάς ήταν συνάδελφός μου, υπουργός Υγείας, έριξε πάρα πολύ τη δαπάνη. Εγώ δεν θα σου πω και τον Σαλμά, θα σου πω και τον εαυτό μου. Εγώ πήρα 186 ψήφους. Εγώ σας ρώτησα για τον κύριο Σαλμά. Θα σου πω και τον εαυτό μου. Πήρα 186 ψήφους και ανησυχώ. Διότι ο κύριος Αβραμόπουλος πήρε 188. Εγώ το ότι έχω πάρει 2 ψήφους λιγότερο τον κύριο Αβραμόπουλο, το θεωρώ μεγάλο πλήγμα για την πολιτική μου σταδιοδρομία. Πήρε πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε. Όσο σε υποστηρίζουν οι Σιριζέοι, είναι λόγος να ανησυχείς. Να είστε καλά. Το πες, το τέλος. Το σώσαμε πριν το break. Πάμε.